Έχω αυτή και κάνει ωραία πάσα για να, να καλημερίσουμε τον κύριο Κικίλια, τον υπουργό τουρισμού. Τι κάνετε, καλή σα μέρα. Καλημέρα, κυρία Μαυραγάνη, στου τηλεθεατέ σα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και ο κοστί καλύτερα που ξέρετε οικονομικά, η πίεση είναι τόσο μεγάλη όλα αυτά τα δύο χρόνια με τον κορονοϊό και η πίεση βλέπουμε τώρα και στην ενέργεια τεράστια. Τα έσοδα από τον τουρισμό, στα οποία νομίζω προσδοκά και το οικονομικό επιτελείο, από <laughs> ό,τι καταλαβαίνω. Πώ τα βλέπετε να είναι φέτο. Σωστά. Να πω καταρχά ότι Είχαν προπολογιστεί έσοδα για το 2021 από τον τουρισμό 5 έως 6 δις. Τελικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ε, Τράπεζας της Ελλάδας, ε, ο, τα έσοδα είναι 10,4 δις Εισέφερε, για το 2021. Δηλαδή, στη χώρα Στα μας, στη τα χώρα μας ε, οξυγόνο 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνάλλαγμα δηλαδή. Ναι, στη... Θέλω να εξηγήσω τι είναι αυτά. Γιατί είχαμε τουρισμό και άρα αυξάνονταν τα έσοδα, εξού και η, η μεγάλη διαφορά, προς το θετικό, και τον Σεπτέμβριο, και τον Οκτώβριο, και τον Νοέμβριο, και τον Δεκέμβριο χειμερινό τουρισμό του 2021. Ελλάδα προοπτικές... τουρισμό από το εξωτερικό το Δεκέμβριο. Έξε. Αυτό ήταν από τα πρωτάκουστα. Και οι προοπτικές για το 2022 είναι πολύ καλές. Και τα... το... το συνάλλαγμα αυτό, και άρα ε... τα χρήματα αυτά, πάνε στη μέση ελληνική οικογένεια, και θέλω να το εξήσουμε με παραδείγματα. Ναι. Αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν τα μηχανάκια, έχουν τις ξαπλώστες τις παραλίες. Παράγουν στην πρωτογενή παραγωγή. Λάδι, φέτα, κλουράκια, ψωμί, προϊόντα. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ο εμπορικό κόσμος στις τουριστικές περιοχές. Είναι λεγόμενη αλυσίδα, κύριε Υπουργέ. Ακριβώς. Να. Η, η μέση ελληνική οικογένεια που είναι, έχει τη μικρή και μεσαία επιχείρηση από τα δωμάτια ως το μικρό κατάλημα, στο μικρό ξενοδοχείο, στα νησιά μας ή στους προορισμούς. Και φυσικά οι, αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν τον κόσμο είναι μια τεράστια βιομηχανία. Για μα στην Ελλάδα είναι η ατομηχανή τη ελληνική οικονομία, γιατί δηλαδή προσφέρει, εισφέρει και γυρίζει πίσω το 25% του ΑΕΠ. Τι ενδείξει έχουμε για το 2022. Είναι η λαϊκή οικονομία. Έτσι, τι ενδείξει. Είπατε πέρυσι 10 δι. Φέτο, τι ενδείξει υπάρχουν και τι, τι προβλέπετε. Κοιτάξτε, με δεν μου αρέσουν προβλέψει και πάντα και ω Υπουργό Υγεία στη μάχη που δώσαμε και τώρα είμαι πολύ προσεκτικό στι προβλέψει μου. Όμω, όταν έρχεται ο CEO τη Τούη και λέει ότι από 1,5 εκατομμύριο ταξιδιώτε, εμεί το 2022 θα φέρουμε 3 εκατομμύρια. Όταν είναι. έχει το πρωί των ΗΠΑ στο Υπουργείο Τουρισμού και ανακοινώνουμε από κοινού ότι η πρώτη πτήση από την Αμερική θα είναι 7 Μαρτίου, 14 πτήσει την ημέρα ξεκινώντα από τον Απρίλιο και νωρίτερα μετά. Νωρίτερα από ποτέ δηλαδή το 7 Μαρτίου, Νωρίτερα δηλαδή, από ποτέ. Πριν την όταν έχει το Καναδό πρέσβη και ανακοινώνουμε τη συμφωνία μα πρώτη πτήση 2 Απριλίου Απευθεία από Αμερική για Ελλάδα, απευθεία από Καναδά για Ελλάδα. Και χτε ο, ο πρέσβη τη Αυστραλία με ρίζε από την Ελλάδα για να μα πει ότι το 2022 θα είναι ενδεχομένω η κορυφαία χρονιά στην οποία θα ταξιδέψουν Αυστραλοί και Ομογενεί, αλλά και Αυστραλοί πίσω στην χώρα του. Μένουν 72 χρόνια η Αυστραλία. Ακριβώς. Το περιμένουν πω και πώ. Έχετε το δολάριο από τι χώρε που ακούω, Αμερική, Αυστραλία. Άρα, τι προκρατήσει από όλα αυτά που μα λέτε, περίπου τι σούμα κάνετε οι προκρατήσει τον Ιανουάριο του 2022 για το καλοκαίρι του 2022 φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι πάνω από 20% από το 19%. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ψυχολογικά και ουσιαστικά. Έξω και το οικονομικό επιτελείο, σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, Περιμένει ζητάει να, να μαθαίνει μόνιμα τα, τα, στοιχεία και ο Φλεβάρη mm. ε, έχει, έχει, πάει πολύ καλά. Και βέβαια ζήτησα από όλου να είναι έτοιμοι τον Μάρτι. Άρα ανοίγουμε 1η Μάρτι. Θα ανοίξουμε αρχέ Μαρτίου βεβαίω θυμίζω ο Κρουαζιερόπλε στη Θεσσαλονίκη ε, στι αρχέ του, του Μάρτη. 187% άνοδο κρουαζιέρα στη Βόρεια Ελλάδα. 123% ό,τι έχει να κάνει με το Είναι πολύ σημαντική. Λουκυρία. Τεράστια αύξηση. Θέλω να σα πω ότι περιμένει η μέση ελληνική οικογένεια, περιμένει η μικρή και μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα να ενισχυθεί και να τονωθεί από αυτό την επιμήκυση του τουριστικού προϊόντο και τη δυνατότητα ε, σε ένα προϊόν οικονομικό το οποίο είναι λαϊκό και αφορά δηλαδή όλους να δουν όλοι να αυξάνεται το εισόδημα στι τσέπε. είναι αντιστάθμισμα και στην Σε... ακρίβεια, που δεν είναι φαινόμενο ελληνικό, όπω κάνετε ρεπορτάζ. Πολύ σωστά, με... ούτε ευρωπαϊκό. Αν και τα πρωτόκολλα, έτσι. τι θα ισχύει φέτο τουριστικά. Καλά κάνετε και με ρωτάτε, κύριε Μαυραγάνη. Ε, ήδη ε, μειώνουμε. Ε, με βάση τις εισηγήσεις δηλαδή, στροπής, και τις αποφάσεις της Επιτροπής, μειώνουμε μέτρα τα οποία υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράδειγμα, πλέον 100% χωρητικότητα στα συνέδριά μας, ο συνεδριακό τουρισμό είναι πολύ σημαντικό για αυτού οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι. Η δυνατότητα να μην είναι υποχρεωτικό να είναι live streaming και να μπορεί να γίνει διαζώσει να μπορούν να δίνονται φυλάδια και ενημερωτικό υλικό, να μπορεί να υπάρχει απεριόριστη αριθμό σε εκθέσει στα τουριστικά μα περίπτερα. Όλα τα μέτρα θα βαίνουν ναι. προς προ τη μείωση, αν όχι την εξάλληψη. Ακόμα δεν θα ήθελα να πω κάτι για τι καλοκαίρι χωρί μα και εσύ είναι νωρί να το πείτε ακόμη. Νομίζω ότι και πέρσι αυτό έγινε και πρόπερσι και δεν είχαμε κάνει εμβόλια ναι. Τι έλεγε Χωστή. Ήταν μια μεγάλη εξίσωση την οποία, και ένα μεγάλο ερωτηματικό το αν θα πετύχουμε. Πήραμε ένα λελογισμένο, υπολογισμένο ρίσκο. Ο Πρωθυπουργό Uh, Ζήτησε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα πολλαπλού τέστινγκ και προστασία των τουριστών και των πολιτών μα. Uh, το κάναμε αυτό, το πίστεψε ο κόσμο, ήρθε στην Ελλάδα, νομίζω ότι με ασφάλεια, uh, με πολύ ψηλό επίπεδο υπηρεσία. Μακάρι να πάνε όλα καλά, μα συμφέρει όλου. Και θέλει να ξαναγυρίσει και πολλαπλά. Βέβαια, μέσα σε αυτά πρέπει να σκεφτούμε και τον εσωτερικό τουρισμό μα. Ε, γιατί καλώ είναι ο εισαγωμένο και το χρήμα. Ε, ξεκινάνε και οι σχολικέ εκδρομέ που σίγουρα περιμένουν πάρα πολλά μέρη τη Ελλάδα να δουν μια τόνωση. Αλλά πώ θα είναι για τον Έλληνα. Ήδη δηλαδή βλέπω, α πούμε, πληθωρισμό, τα ξενοδοχεία είχαν αυξηθεί ε, 13,5%. Μια εικόνα του Ιανουαρίου είναι, αλλά θέλω να πω ότι δυσκολεύει και τον Έλληνα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει κοινωνικό τουρισμό και υποστήριξη. Έχω πει πολλέ φορέ ότι είναι η αρμοδιότητα τη συνεργάτη Δάσμου και καλή φίλη μου τη Υφυπουργού τη Σοφία Ζαχαράκη και πέρσι βοηθήσαμε και στηρίξαμε και φέτο θα το κάνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα θέλω να σα πω ότι για πρώτη φορά ο ελληνικό οργανισμό τουρισμού και το Υπουργείο Τουρισμού κάνουν καμπάνια 12 μήνε. Θυμίζω, προμοτάραμε την Ελλάδα για του χειμερινού προορισμού πρώτη φορά στην ιστορία, κυρία Μαυραγάνη, το χειμώνα και τώρα κάνουμε. Καμπάνια στο εξωτερικό για το City Break, δηλαδή για τα Παρασκευο-Σαββατοκύριακα στα ξενοδοχεία 12 μηνύ. Αυτό τι ακριβώ είναι, γιατί είδα ένα τρέιλερ που ανεβάσατε. Ε, απευθύνεστε σε Ευρωπαίου που είναι κάπω κοντά στην Ελλάδα να έρθουν, όπω πάει κάποιο από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, να έρθει κάποιο από Ιταλία, από Λονδίνο, Ελλάδα. Ε, για, για τριήμερο. τριήμερο πολύ πούμε. Σωστά. Είναι πολύ υψημένη η ζήτηση, γιατί όπω σωστά είπατε, μετά από δύο-δύο μισή χρόνια πανδημία, ο κόσμο θέλει να ταξιδέψει. Άρα Προτρέπουμε του Ευρωπαίου πολίτε να έρθουν στην Αθήνα, αντί δηλαδή να πάνε κάπου αλλού, να έρθουν στη Θεσσαλονίκη ναι. με ένα, μια καμπάνια που κάνει ο ΕΟΤ και έχει γίνει ήδη viral, ε, πολύ πετυχημένη. Αντί για weekend, Greek end. Mm. Greek end. Και τη, και τη δυνατότητα <laughs> να φιλοξενήσουμε στα ξενοδοχεία μα του ταξιδιώτε. Λέμε για Αθήνα Θεσσαλονίκη. Θα επεκταθεί και στι υπόλοιπε μεγάλε πόλει τη Ελλάδα. Έχουμε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο. Έχουμε ε, εμπορικό κόσμο. Με πολύ υψηλό επίπεδο προϊόντα, έχουμε πρωτογενή παραγωγή, έχουμε πολιτισμό, έχουμε θέατρο. Πολύ ενδιαφέρον έχουμε θα είναι αυτό. Αν, αν αγκαλιαστεί και ανταποκριθούν, θα είναι πολύ ωραίο και θα τροφοδοτηθούν τουριστικά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, που νομίζω ότι είναι το, το βασικό ζητούμενο. Θέλω να σα κάνω μια πρόταση. Ε, Πολλέ φορέ κάνουμε συνδέσει στην εκπομπή με την Κίνα. Ε. Μπορεί να έχετε παρακολουθήσει κι εσεί μια πολύ ωραία παρέα κοριτσιών που λατρεύουν την Ελλάδα, μιλάνε ελληνικά, τραγουδάνε ελληνικά. Εμεί είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο την Ελπίδα. Δεν ξέρω αν την έχετε δει καθόλου. Θέλω να δούμε λίγο γιατί τη είπα στον αέρα ότι η Ελλάδα και ο ΕΟΤ νομίζω ότι πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σα, με αυτά τα κορίτσια και με την Ελπίδα. Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτέ στην Κίνα. Μιλάμε για εκατομμύρια. Για εκατομμύρια. Ακούστε τι λίγο. Πάμε να δείτε. Αγάπη έχουμε, ανοίγουμε την καρδιά. Επειδή ξέρω ότι το Ολυμπιακό Πνεύμα προέρχεται από την Ελλάδα και επειδή το, τώρα είναι το Πεκίνο και πιστεύω ότι τώρα ράμψει και θα ράμψει όχι μόνο στην Κίνα, ακόμα και στον κόσμο. Γι' αυτό ετοίμασα αυτό το τραχούδι Γεια Γλυκιά ελπίδα την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή τον Υπουργό Τουρισμού της Ελλάδας, τον Βασίλη Κικίλια. Θα oh. του δείξουμε τι κάνει εκεί yeah. και νομίζω ότι πρέπει να έρθετε σε επαφή. Τη βλέπουμε μέσα από τα social media εκατομμύρια Κινέζοι, εν δυνάμει τουρίστε μα. Νομίζω ότι θα πρέπει να έρθετε σε μία επαφή και να τι κάνουμε αυτέ τι κοπέλε σημαία να μα διαφημίζουν στην Κίνα, έτσι δεν είναι. Θα <Τα> ήθελα να μου δώσετε τα. Δεν στοιχεία, έχω κανένα όφελο, έτσι. Το λέω απολύτως απολύτω και... λογικά, βγάζοντα αυτά τα κορίτσια και βλέποντα τι κάνουν. Θα μου δώσετε τα στοιχεία επικοινωνία. Εγώ στο Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, το Δημήτρη Φραγκάκη, και θα δούμε πώ είναι μια πολύ μεγάλη αγορά για μα ε, η Κίνα. Θυμίζω, ανοίξαμε με την Αυστραλία. Mm -hmm. Είναι πολύ μεγάλο συν. Περίμενα να επιστρέψει ο πρέσβη, επέστρεψε τη Κίνα στην Ελλάδα, να έρθω το μαζί του. Όμω, πολλέ φορέ βλέπετε ότι οι αυτόρμητε πρωτοβουλίε και οι μετακινήσει έχουν έτσι. υπερπολαπλάσια κέρδη ε, μέσα από τα social διαμάς. media. Πια φυσικά. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Μακάρι να πάνε όλα έτσι όπω πρέπει για τον τουρισμό μα. Και να κρατήσετε και αυτό που υποκωστεί, προσοχή και στον Έλληνα τουρίστα, Φεβαίως. ο οποίο με αυτέ τι τιμέ θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Θέλω, θέλω να πω μία τελευταία κουβέντα. Ε, Προσέξτε, εμεί δουλεύουμε για την μέση ελληνική οικογένεια, τη μεσαία τάξη, τα λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι η, 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 η φύση του Υπουργείου. Είναι Αναπτυξιακό Υπουργείο, Οικονομικό Υπουργείο, Επενδυτικό Υπουργείο, Έχουν και μεγάλε επενδύσει και εξωχώριε που δίνουν ε, μεγάλη δύναμη και στα έργα υποδομή που γίνονται στην Ελλάδα για τον τουρισμό. Κυρίω όμω σε μια δύσκολη στιγμή μια παγκόσμια κρίση ενεργειακή, πιστεύω ότι το 2022 ο ελληνικό τουρισμό είναι αυτό ο οποίο θα γυρίσει μέρισμα στην ελληνική Μακάρι. οικογένεια και θα στηρίξει Μακάρι. την ελληνική οικογένεια. Να προσθέσω μόνο ότι είστε και εκπαιδευτικό υπουργείο, δηλαδή οι σχολές τουρισμού, που πρέπει και αυτέ να δούμε πώς θα εισφέρουν στην οικογένεια και τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. πολύ. Καλή σας μέρα, Μύρισε και καλοκαίρι. Βλέπουμε αυτά τα πλάνα πίσω σα Ξεσηκωθήκαμε. Ευχαριστούμε.